Και δεν ξέρω τελικά εάν μετά από τόσα πολλά που έχεις κάνει για την τοπική κοινωνία και για την ανάδειξη εκεί της περιοχής και του ειδικού σχολείου, εάν υπάρχει κάποια εξέλιξη θετική, τουλάχιστον για το ειδικό σχολείο. Ευχαριστώ, Λευτέρα, για τη φιλοξενία. Ευχαριστώ και σαν προσωπικά για την Crete TV για την προβολή των δράσεών μου. Δράσεις που είναι για καλό σκοπό, δράσεις που είναι για το σχολείο μας τα Κουντουσιανά. Δεν σου κρύβω ότι ο κόσμος το έχει αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια που γίνεται τα τελευταία 3 χρόνια και ευελπιστώ όλα να πάνε καλά και φέτος, που το κίνητρο είναι βέβαια μεγάλο. Αγωνίζουμε για το δικό σχολείο στα Κουντουσιανά, αλλά ο προορισμός είναι ένας. Ο προορισμός για φέτος είναι να φτιάξουμε μια αίθουσα δημιουργικής απασχόλησης για τα παιδιά μας εκεί στο σχολείο. Πιο συγκεκριμένα, μια αίθουσα αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Μάλιστα. Μπράβο, βρε Κώστα. Μπράβο. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα όταν φιλοξενούμε ανθρώπους οι οποίοι παλεύουν πραγματικά για το μέλλον της κοινωνίας, πόσο δε μάλλον όταν πρόκειται για το κομμάτι της παιδείας, εκπαίδευσης, γιατί η αλήθεια είναι ότι οι ελλείψεις είναι πάρα πολλές, αρκετές, ειδικά στα ειδικά σχολεία. Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος το επάγγελμά του είναι τζαγκάρης. Έχεις περάσει από το ποδόσφαιρο, από το χώρο του ποδοσφαίρου. Τώρα ασχολείσαι... 30 χρόνια ποδοσφαιριστής ήμουν. Μπράβο, μπράβο. Δεν ξέρω αν τελικά πιστεύεις πραγματικά στο ότι το να αγωνίζεται ένας άνθρωπος καθημερινά και στην προκειμένη περίπτωση με τον τρόπο που αγωνίζεσαι κι εσύ, όντως μπορεί να πετύχει πολλά. Ενώ θα ήθελα να μου πεις και το πώς τελικά αποφάσισες να ξεκινήσεις όλο αυτό τον αγώνα που βρίσκεται σε εξέλιξη. Δεν σου κρύβω ότι ο κόσμος θα έχει αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια που κάνει το σχολείο Κουντουσιανά και δεν είναι τόσο πολύ το κίνητρο, το οικονομικό ή τη βοήθεια που κάνουν στις εγκαταστάσεις, αλλά ότι έχουν αγκαλιάσει τα παιδιά, πάνε τα σχολεία και τα επισκέπτονται και σιγά σιγά τα παιδιά, τα διαφορετικά μέσα σε εισαγωγικά, αρχίζονται και εντάσσονται στην κοινωνία. Mm-hmm. Αρχίζουν σιγά σιγά και μπαίνουν και γίνεται ένα με εμάς. Και αφομοιώνονται με τους υπόλοιπους πολίτες, με την υπόλοιπη κοινωνία, που αυτό θα έπρεπε να είναι το φυσιολογικό και όχι να πηγαίνουμε πίσω. Ακριβώς. Άνθρωποι και αυτό, είναι αυτό και αυτοί οι ίδιοι είμαστε όλοι. Με χαροποιεί και μου δίνει όθηση και όρεξη για τον επόμενο στόχο μου. Κώστα, συμπαράσταση υπάρχει εκεί από τον κόσμο, από την τοπική αυτοδιοίκηση? Πώς είναι τα πράγματα? Υπάρχει, το έχουν αγκαλιάσει. Πριν 3 χρόνια πριν αρχίσω δεν ξέραμε καν ότι υπήρχε αυτό το σχολείο στα Κουντουσιανά. Ναι. Τώρα το έχουν αγκαλιάσει και δεν σου κρύβω ότι κάθε εβδομάδα μια τάξη κάθε δημοτικού πάει και επισκέπτεται αυτά τα παιδιά, που δεν θέλουν τίποτα παραπάνω, πίστεψέ με, από μια αγκαλιά, ένα χάδι ή ένα στήριγμα. Είναι ωραίο να ξέρεις ότι σε νοιάζονται, πίστεψέ με. Λοιπόν, πάμε στο εγχείρημα το οποίο θα προσπαθήσεις τον Αύγουστο του 2020, δηλαδή σε 3 μήνες από σήμερα περίπου. Από πού θα ξεκινήσεις? Περιέγραψε μας λίγο την διαδρομή, αν νομίζεις ότι είναι τελικά ένα δύσκολο εγχείρημα ή αν το έχεις τελικά, το έχεις στο χέρι σου. Κοιτάξτε να δεις, όπως λέω και στα παιδιά μου και γενικά σε όποια παιδιά αναστρέφουμε, τους λέω να έχουν όνειρα, να βάζουν ρεαλιστικούς στόχους και να παλεύουν για αυτούς. Αυτό το στόχο που και βλέπουμε εμείς, συγγνώμη που σε διακόπτω, όση ώρα εσύ μας περιγράφεις τη διαδρομή, βλέπουμε σε σχετική φωτογραφία από πού θα ξεκινήσεις, θα περάσεις από τη Γραμβούσα και θα φτάσεις τελικά στον Πάλο. Όχι, από τον Πάλο θα ξεκινήσεις. Από τον Πάλο θα ξεκινήσεις. Από τον Πάλο είναι αφετηρία. Ναι, ναι, ναι. Θα πάω απέναντι στο νησί, τη Γραμβούσα. Ναι. Και μετά θα συνεχίσω και θα καταλήξω στην Γκίσα μου, στην περιοχή του Τελωνιού. Αυτή, όπως το μέτρησα εγώ στο Google Map, είναι γύρω στα 25 χιλιόμετρα. Ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα για μένα, άμα αναλογιστείς ότι δεν προέρχομαι από τον υγρό στίβο. Ήμουν χρόνια ποδοσφαιριστής. Mm-hmm. Και ένας αθλητής στίβου θα με καταλαβαίνει πολύ καλύτερα πόσο δύσκολο είναι κάποιος να κολυμπήσει για 25 χιλιόμετρα. Όπως ανάλογο δύσκολο είναι από ένα κολυμπητή να τρέξει ένα μαραθώνιο. Μάλιστα. Αλλά τα τελευταία 5 χρόνια βέβαια ασχολούμαι με το τρίαθλο και αυτό που με εγωίτευσε πιο πολύ είναι ότι είναι 3-1. Είσαι ένας ολοκληρωμένος αθλητής.
Ένας ολοκληρωμένος αθλητής με πολλά μετάλλια. Έχεις στήσει έτσι την κάμερα. Βλέπουμε πίσω και όλες εκείνες τις επιτυχίες, βέβαια προσωποποιημένες στα μετάλλια και σε όλους αυτούς τους σκόπους τελικά που έχεις δώσει για να τα αποκτήσεις. Έχω την εντύπωση ότι πλέον το κομμάτι του αθλητισμού μέσα σου έχει ταυτιστεί και με την κοινωνική προσφορά. Έχεις αναδείξει το χωριό, έχεις αναδείξει την περιοχή και νομίζω όχι αδίκως και εκεί οι κάτοικοι της περιοχής σε φωνάζουν και Iron Man, ένα προσωνύμιο το οποίο ταυτίστηκε με το πρόσωπό σου Κώστα Βαρουχάκη μετά και από τις 34 ώρες του υπερτριάθλου που έκανες στην Λιθουανία. Ναι, φαίνεται εξωπραγματικό, αλλά αυτό επιτέθηκε μετά από πολύ κόπο και πολύ αγώνα και σίγουρα δεν ξύπνησε ένα πρωί και είπα τώρα πάω να κάνω ένα υπερτριάθλο. Ήρθε βήμα-βήμα και από πίσω μου σίγουρα είναι ανθρώποι που με στηρίζουν και είναι μαζί μου, ειδικοί άνθρωποι, και είναι ένα δύσκολο εγχείρημα που δεν προτρέπω να κάνουν κάτι ανάλογο. Αλλά είναι ωραίο να βάλουν ο κόσμος ακούει τον αθλητισμό στη ζωή του. Και δεν είναι ανάγκη να κάνεις ένα μαραθώνιο. Μπορεί να κάνεις και 5 χιλιόμετρα ή 2 χιλιόμετρα. Και να στείλεις το μήνυμα, έχεις δίκιο. Και να στείλεις το μήνυμα ζωής. Το να στείλεις το μήνυμα ζωής. Πες μου κάτι, γιατί δεν μπορεί να μην έχεις σκεφτεί, αφού περνάς τον ένα στόχο μετά τον άλλο, δεν ξέρω αν έχεις σκεφτεί το επόμενο σου εγχείρημα, ποιο θα είναι αυτό, εκτός τελικά αν αλλάξει ριζικά όψη το ειδικό σχολείο των Κουτουφιανών και πει ο Κώστας ο Βαρουφάκης, καλά είμαστε τώρα, ας καθίσουμε. Δεν ξέρω ποια από τις δύο εκδοχές τελικά θα επιλέξεις μελλοντικά. Όπως είπα προηγουμένως, τα παιδιά λένε να βάζουν ρεαλιστικούς στόχους για να παλεύουν για αυτούς. Εγώ το στόχο αυτό που κάνω φέτος, το 2020 τον Αύγουστο, τον είχα βάλει από το 2018. Mm-hmm. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι προχωράω 2 χρόνια πίσω. Δηλαδή μέχρι το 2022 έχουν μπει στόχοι. Την έχεις τεστάρει αυτή τη διαδρομή που μας περιέγραφες προηγουμένως? Ή απλά έβαλες ένα στόχο? Όχι, δεν την έχω τεστάρει, αλλά πριν 2 χρόνια είχα κάνει ακριβώς τη μισή απόσταση. Δηλαδή από το ένα ακροτήρι της Χισάμου στο άλλο. Το διάπλου δηλαδή. 10 χιλιόμετρα. Ναι. Επειδή αθλούμε πολλά χρόνια, όλη τη ζωή μου είμαι αθλητής, έχω πολύ ανεπτυγμένο το γνώτη σε αυτόν. Ξέρω μέχρι πού μπορώ να φτάσω. Μπορεί να βάζω τον αυτό με τον οργανισμό μου στα όρια του. Αλλά μόλις φτάνει στα όρια του, καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχουν όρια. Είναι ένα δύσκολο εγχείρημα, αλλά με τη βοήθεια του Θεού και με λίγο τύχη ελπίζω να τα καταφέρω. Κώστα Βαρουχάκη, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι πόσες φορές το προγραμματίσαμε, τελικά κάτι συνέβαινε, ποτέ δεν συνομιλούσαμε. Είναι ιδιαίτερη χαρά μου και ο ενθουσιασμός μου κάθε φορά που συνομιλώ με ανθρώπους οι οποίοι βάζουν τελικά στόχους και σκοπούς στη ζωή τους, πόσο δε μάλλον όταν μιλάμε για αγώνες που γίνονται για την τοπική κοινωνία, για το κομμάτι του σχολείου, ειδικά εκεί στα Κουτουφιανά, που μας περιέγραψες προηγουμένως και τις ελλείψεις και τι προσπαθείς να πετύχεις, να στρέψεις δηλαδή τα βλέμματα όλων πάνω από ένα μικρό σημείο, μια κουκιδίτσα πάνω στο χάρτη της Κρήτης, για να εισκύψουν όλοι, ώστε ακόμα και αυτά τα παιδιά, οι μαθητές του ειδικού σχολείου, να έχουν μια διαφορετική καθημερινότητα από εδώ και στο εξής, πιο εύκολη, γιατί όπως είμαστε, όλοι ίσοι είμαστε, όλοι ίδιοι είμαστε και θα πρέπει να τυχάνουμε τον ίδιο. Όλοι ίσοι και όλοι διαφορετικοί. Μπράβο. Λοιπόν, Κώστα, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θέλω να κλείσω με το σύνθημα που έχει αυτή η δράση μου. Ότι ας είναι η προσφορά όλων μας, μία σταγόνα στον Ονιγιανό για τα παιδιά μας. Να είσαι καλά, Κώστα. Να είσαι καλά. Επιφυλάσσομαι. Θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα, γιατί όχι και την ημέρα που θα προσπαθήσεις να κολυμπήσεις τα 25 χιλιόμετρα. Να είσαι καλά. Περιμένω στον τερματισμό. Να είσαι καλά, φίλε Κώστα. Γεια σου. Σε χαιρετώ. Χαιρετίσματα και στα Χανιά.